Βίντεο κλιπ με γκάζια και πάντες, αλλά χωρίς λόγια. Ίσως μόνο λίγες λέξεις, όπως Πιρέλι, 110 χρόνια συμμετοχή στα μηχανοκίνητα σπορ, εκατοντάδες πρωταθλήματα ανά τον κόσμο, σε κάθε είδους έδαφος, με κάθε είδους οχήματα. Αυτό σημαίνει για μια εταιρεία να αντιμετωπίζει τους αγώνες σαν ένα κομμάτι της ύπαρξής της, σαν ένα κρίκο από την αλυσίδα του DNA της. Η αρχή σε αυτό το μοναδικό μηχανοκίνητο παραμύθι έγινε το 1907. Οι ασύλληπτα τολμηροί, περιπετειώδεις άνθρωποι της εποχής συναγωνίζονταν σε υπερμαραθώνια ράλι όπως το θρυλικό Πεκίνο-Παρίσι. Ο πρίγκιπας Σκιπίο Νεμποργκέζε κέρδισε με διαφορά ημερών μάλιστα από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή του. Είχε καταφέρει να διανύσει την απόσταση των 16.000 χιλιόμετρων της διαδρομής με μόνο 2 αλλαγές ελαστικών. Με δεδομένες τις κακουχίες και την άθλια κατάσταση του οδικού δικτύου, ήταν ένας άθλος που εκτόξευσε τη φήμη της Πιρέλι, εφόσον τα δικά της ελαστικά είχαν τοποθετηθεί στην Ιτάλα του πρίγκιπα Μποργκέζε. Πέρασμα του χρόνου καθιέρωσε την Πιρέλι ως μια μάρκα εγγύηση για υψηλές επιδόσεις στους αγώνες κάθε είδους σε 4 αλλά και 2 τροχούς. Και μολονότι κυριάρχησε στη Φόρμουλα 1, δεν ακολούθησε φανατικά τα Grand Prix, καθώς η ιταλική εταιρεία προτίμησε να στραφεί σε άλλες μορφές αγώνων με οχήματα που θύμιζαν περισσότερο τα καθημερινά γιοταχή που χρησιμοποιούσαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Οι επιτυχίες στα ράλι άρχισαν να συσσωρεύονται στην ήδη πλούσια τροπεοθήκη της Πιρέλι. Το λογότυπο της ιταλικής εταιρείας πάνω στο αμάξωμα των κορυφαίων αγωνιστικών αυτοκινήτων έγινε ταυτόσιμο με τον θρίαμβο. Ωστόσο, καθώς η Πιρέλι επέκτηνε διαρκώς τις αγωνιστικές της ανησυχίες, η Φόρμουλα 1 παρέμενε πάντα το μεγαλύτερο ανοιχτό στοίχημα, η απόλυτη πρόκληση. Το 2011 η Πιρέλι έπραξε αυτό που έμοιαζε να ορίζει το πεπρωμένο της. Επέστρεψε στη Φόρμουλα 1, αυτή τη φορά ως αποκλειστικός πάροχος ελαστικών για όλες τις ομάδες. Προηγουμένως όμως, ίσως δεν είναι τυχαίο ότι δύο τιτάνιες μορφές των Grand Prix, ο Ayrton Senna το 1984 και ο Michael Schumacher το 1991, είχαν κάνει το αγωνιστικό τους ντεμπούτο οδηγώντας μονοθέσια με ελαστικά της Πιρέλι. 2017 συμπληρώνονται 110 χρόνια εμπλοκής της εταιρείας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, πάντα σύμφωνα με το δόγμα του Win on Sunday, Sell on Monday, δηλαδή της άμεσης αξιοποίησης της αγωνιστικής τεχνολογίας στα λάστιχα των καθημερινών αυτοκινήτων. Ιδιαίτερα εφέτος, η Πιρέλι αναλαμβάνει να οδηγήσει τη Φόρμουλα 1 σε μια νέα εποχή. Τα ελαστικά έχουν νέες προδιαγραφές, είναι σημαντικά πιο φαρδιά εμπρός και πίσω, με χαρακτηριστικά που ευνοούν όχι πια την ταχύτητα τη φθορά, αλλά το αγωνιστικό σορθόν. Δηλαδή, οι πιλότοι πλέον δεν θα έχουν κατά νου μόνο το πώς θα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των ελαστικών τους, οδηγώντας κάτω το δυνατόν συντηρητικά. Αντιθέτως, η αυξημένη αντοχή των καινούριων Πιρέλι τους καλεί να πιέσουν στο όριο. Η διαφορά νοοτροπίας επαναφέρει τη Φόρμουλα 1 στο σωστό αγωνιστικό δρόμο και πάλι μέσω της Πιρέλι. Όπως δείχνει και αυτή η αιαρινή σύναξη των ονείρων στο σιρκουί του Πολ Ρικάρ, κανένα πάρτι με supercar δεν θα μπορούσε να αρχίσει χωρίς την Πιρέλι. Τα κορυφαία αυτοκίνητα του σημερινού κόσμου, η αφρόκρεμα των Ferrari, Lamborghini, McLaren και των υπολείπων μηχανοκίνητων ημιθεωτήτων, συνθέτει για την Πιρέλι την κατηγορία κύρους, τη λεγόμενη και Prestige. Και επειδή το κύρος επιβεβαιώνεται τόσο από το άριστο κράτημα όσο και από την ελεγχόμενη απώλεια πρόσφυσης, δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η Πιρέλι γράφει ιστορία. Και τη γράφει όπως γράφουν κάτω στην άσφαλτο τα κορυφαία supercar, με το πλάι και με donuts.